Καλημέρα κύριε Κοντιάδη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Κύριε Κοντιάδη, παρεπιπτόντως η χώρα μπήκε σε... Θα ξεκινήσω επειδή είναι αυτή τη στιγμή γίνεται. Μπήκε σε μία συζήτηση για έναν εκλιπόντα, του οποίου βεβαίως η παρουσία έχει συνδεδεθεί στο παρελθόν με ιστορικά γεγονότα, εντάξει, αλλά είναι μία κηδεία ιδιωτική και έχει λάβει πια χαρακτήρα δημόσιο από την κάλυψη. Η δημόσια τηλεόραση, ρωτάει πολλοί κόσμος. Έχετε ένα σχόλιο? Η ευθύνη των μέσων μαζικής επικοινωνίας για το τι αναγορεύεται σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό είναι μεγάλη. Το ξέρετε εσείς, επειδή είστε έγκυρος και έγκριτος δημοσιογράφος. Όσον αφορά τη βασιλεία στην Ελλάδα, είναι πλέον κοινά αποδεκτό πολιτικά, ιστορικά, ότι απέτυχε στον θεσμικό της ρόλο. Από το 1915 μέχρι το 1974 αποτελούσε ένα παράγοντα διχασμού, κρίσης, συγκρούσεων, διαιρέσεων, ενώ ο θεσμός στον νότατο άρχοντα θεσμικά επιτελεί τον, πρέπει να επιτελεί τον ακριβώς αντίθετο ρόλο. Δηλαδή της ενότητας, να συμβάλλει στην αποτροπή κρίσεων. Ανταυτού είδαμε τον εθνικό διχασμό που είχε μεγάλη σημασία και για τη μικρασιατική καταστροφή που ακολούθησε. Εκεί στην Κρήτη τα ξέρετε και καλύτερα λόγω Ελευθέριου Βενιζέλου. Είχαμε μετά την κρίση, αμέσως μετά την πτώση της γερμανικής κατοχής, είχαμε φυσικά τα Ιουλιανά το 1965, ο θεσμός απονομιμοποιήθηκε, το πολυετιακό έκλεισε. Τα τελευταία προβλήματα που αφορούσαν περιουσιακές διαφορές του έκτου του βασιλιά με το ελληνικό κράτος λύθηκαν μετά από σκληρές δικαστικές διαμάχες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να συζητηθεί ή να επιληθεί. Τώρα από εκεί και πέρα, μια ιδιωτική κηδεία, σωστά η κυβέρνηση έκρινε ότι πρέπει να είναι ιδιωτική η κηδεία του έκτου του τέος βασιλιά. Είναι όμως μια αφορμή αναστοχασμού για την ιστορική διαδρομή της ελληνικής πολιτείας, για την πορεία των θεσμών, για τα λάθη που έγιναν, για τις συνέπειές τους. Και αντιλαμβάνομαι ότι όσοι είχαν προσωπικούς δεσμούς, είτε με τον εκλειπόντα είτε με την οικογένειά του, είναι ανθρώπινο να παραστούν στην κηδεία. Από εκεί πέρα, αυτό το lifestyle εντός εισαγωγικών καθεστώς της υπερπροβολής αυτού του κοινωνικού γεγονότος, νομίζω ότι είναι αξιοπερίεργο. Και βέβαια για πολιτικά πρόσωπα που παρίστανται χωρίς να έχουν αυτή την προσωπική σχέση με την οικογένεια, είναι, θα έλεγα, κάτι που οφείλουμε όλοι να αξιολογήσουμε. Είναι προφανές ότι επιζητούν διάβλους επικοινωνίας με ένα όποιο εναπομείναν συρρυκνωμένο ακροδεξιό και φιλοβασιλικό ακροατήριο και οι πολίτες θα αξιολογήσουν αυτή τους τη στάση. Καλά, προφανώς υπάρχουν και ψυχογραφήματα εδώ, διότι παρίστανται, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ, μέλη ενός κόμματος του οποίου ο ιδρυτής, με βάση και την καθημερινή, δεν θα επικαλεστώ άλλες εφημερίδες, παραλίγο να ήταν θύμα ανατροπών από βασιλικές πρώην, τέως, έκτοτες μεθοδεύσεις. Δεν τα λέω εγώ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πρεσβύτερος, συγκρούστηκε με το παλάτι το 1963, αναγκάστηκε να παραιτηθεί, να φύγει από τη χώρα και το 1974 με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, παρότι επίσημα δεν έλαβε θέση στο δημοψήφισμα ως πρωθυπουργός τότε, ανεπισήμως ήταν γνωστό ότι ήταν αντίθετος στο θεσμό της βασιλείας και η πλειονότητα των καραμαλικών, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή δεν ακολούθησαν την ψήφο υπέρ του βασιλιά, καταψήφισαν τη βασιλεία ως θεσμό και φτάσαμε πλέον στο πολίτευμα που καθιερώνεται με το Σύνταγμα του 1975 της αβασίλευτης, της προεδρευόμενης δηλαδή κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνω αυτό το κεφάλαιο, αλλά θα το συνδέσω με έναν τρόπο να πω ότι εντός Μητροπόλεως, από ό,τι βλέπω, εισήχθη και τρίτος υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Δεν είναι η επίσημη μόνο εκπροσώπηση της κυβέρνησης, είναι και η ανεπίσημη. Δηλαδή, εκτός από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Πικραμένο και την κυρία Μενδώνη, βλέπω και τον κύριο Βορύδη. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω, επειδή είπατε σωστά ότι δεν λειτουργήσε θεσμικά ο θεσμός βασιλείας ως εγγυητής του πολιτεύματος. Σήμερα, δόξα σε ο Θεός, από το 1974 και μετά ζούμε σε συνθήκες δημοκρατίας. Θεσμικά λειτουργούν τα όργανα όταν κανονικά εδώ έχουν πει πολλοί και εσείς
ότι είμαστε, αν δεν έχουμε, είμαστε στα όρια, εσείς θα μας πείτε, εκτροπής με τα όσα έχουν συμβεί με το θέμα των παρακολουθήσεων, υποκλοπών. Κάποιοι έχουν πει, και εγώ θα έλεγα ότι συμφωνώ με αυτό, ότι έχουμε δύο σκανδαλώδεις υπόθεσεις. Αυτή καθ' αυτή την παρακολούθηση υποκλοπές και το δεύτερο σκάνδαλο, η προσπάθεια όλο αυτό να κρυφτεί. Λειτουργούν οι θεσμοί. Προφανώς εδώ δύο σκάνδαλα. Το ένα είναι μέσα στο άλλο. Το ένα είναι βέβαια το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Αυτό το έχει παραδεχθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι τα πράγματα δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Βέβαια έχει πει φρονώ ότι το είπε κατόπιν συμβουλής και των νομικών του συμβούλων, ότι νομικά δεν έγινε κάτι λάθος. Εμείς θεωρούμε, και η κοινότητα των συνταγματολόγων χωρίς εξαιρέσεις υποστήριξε και απέδειξε, ότι υπήρξαν και νομικά σφάλματα στην όλη διαδικασία που ακολουθούσε η ΑΕΠ, και εμέσως πλην σαφώς νομίζω το έχει αναγνωρίσει η κυβέρνηση από τη στιγμή που επιχείρησε να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Όμως και ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιβεβαιώνει τη βούληση να λειτουργήσει διαφορετικά αυτό το πλέγμα των παρακολουθήσεων από την ΑΕΠ. Το δεύτερο σκάνδαλο είναι αυτό που είπατε, είναι το σκάνδαλο της συγκάλυψης. Έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο εκδηλώνεται πρώτα απ' όλα μέσα στην ίδια τη Βουλή, από τη στιγμή που συγκροτείται μεν όπως ζήτησε η αντιπολίτευση και όπως μπορούσε να επιβάλλει η αντιπολίτευση μια εξεταστική επιτροπή, αλλά τόσο στην εξεταστική επιτροπή όσο και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η πλειοψηφία, η κυβερνητική πλειοψηφία δεν επέτρεψε ή μάλλον δεν επέβαλε, για να το πω ορθότερα, στους μάρτυρες που κλήθηκαν να καταθέσουν αυτά τα οποία ήθελαν να καταθέσουν. Και όλοι επικαλέστηκαν το απόρριτο, από το διοικητή της ΑΕΠ μέχρι τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, που ήταν δύο πρόσωπα κλειδιά στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και παραιτήθηκαν ως γνωστόν αμέσως μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου. Καλύφθηκαν λοιπόν πίσω από αυτό το απόρριτο και δεν έδωσαν στοιχεία. Άρα στη Βουλή η υπόθεση συγκαλύφθηκε με αυτή τη μεθόδευση. Μπορούσε ο πολιτικά προϊστάμενος, που εν προκειμένου είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, να τους δώσει άδεια να μιλήσουν, ακόμα και αν δεν τους το επέβαλε η Βουλή, ούτε αυτό έγινε. Και βέβαια είδαμε μια δικαιοσύνη η οποία ανακόπτεται περισσότερο για το πώς έφτασαν αυτές τις πληροφορίες σε δημοσιογράφους ή σε μέσα επικοινωνίας ή σε άλλα πρόσωπα, εννοώ για τις παρακολουθήσεις, αντί να κόπτεται για τις ίδιες παρακολουθήσεις. Κόπτεται δηλαδή όχι για το έγκλημα, αλλά για αυτούς οι οποίοι αποκαλύπτουν το έγκλημα και μιλάνε για το έγκλημα. Είδαμε λοιπόν και εδώ μια ολιγορία. Και φτάνουμε βέβαια σε ένα επόμενο στάδιο, στην πρόσφατη νομοδότηση την περασμένη εβδομάδα από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ντογιάκο, ο οποίος δημοσιεύει μια γνωμοδότηση η οποία έχει αξιολογηθεί ήδη τις προηγούμενες μέρες εκτενώς και βέβαια και εκφεύγει από το θεσμικό του ρόλο, αναρμοδίως μάλλον εξέδωσε αυτή την γνωμοδότηση, αλλά και ως προς το περιεχόμενό της διαστρέφει πλήρως και με εσφαλμένο νομικά τρόπο την κείμενη νομοθεσία και το Σύνταγμα σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής, της ΑΔΑΕ, για την οποία να πω ότι στο πλαίσιο αυτού του σκανδάλου της συγκάλυψης έχει αποστερηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα έλεγα πολύ πριν το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, από συγκεκριμένη υλικοτεχνική υποδομή, όπως το ηλεκτρονικό αρχείο των εισαγγελικών εντολών, που θα της επέτρεπε να παρακολουθεί και να ασκεί τον θεσμικό της ρόλο με αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πλέγμα από παρεμβάσεις που δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει βούληση αποκάλυψης και επίλυσης ενός πολύ σοβαρού ζητήματος για τα θεμελιώδη δικαιώματα και για τη δημοκρατία, και είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί σε όλη την Ευρώπη και βλέπουμε και παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, την ΜΠΕΚΑ κτλ. Για να επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διάθεση είναι να συγκαλυφθεί και όχι να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Κύριε Κοντιάδη, σήμερα η Πρόεδρος Δημοκρατίας έχει μία σύσκεψη, συνεδρίαση με φορείς και παράγοντες δικαιοσύνης. Όχι ότι και ότι. Και επειδή μιλήσατε για τον ανώτατο πολιτιακό παράγοντα που είναι ο εγγυητής ομαλότητας, έχει περιθώριο παρέμβασης, νοηματοδότησης εξελίξεων? Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ του θεσμικού της ρόλου μπορεί να βλέπει και οφείλει να βλέπει παράγοντες της πολιτικής, πολιτιακής και ευρύτερα της νομικής και δικαστικής εξουσίας. Από εκεί και πέρα δεν έχει τη δυνατότητα βέβαια ούτε να νομοθετήσει ούτε να παρέμβει.
ο ρόλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι, όπως είπα, ενοποιητικός, να συμβάλλει στην αποτροπή, στην επίλυση κρίσεων, να ακούσει και με το λόγο της αυτόν τον υψηλή σημασίας και νοημάτων λόγο που πρέπει να εκφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να μεταφέρει κάποια μηνύματα. Όμως άλλο δεν μπορεί, δεν έχει την αρμοδιότητα και δεν νομίζω ότι έχει δείξει καμία στιγμή της θητείας της συγκεκριμένη πρόεδρος ότι έχει την πρόθεση να παραβιάσει αυτή την αρμοδιότητα που έχει, η οποία περιορισμένη και όπως είπα δεν μπορεί ούτε να υποδείξει ούτε και να ασκήσει με κάποιο άλλο τρόπο αυτό το ρόλο. Είστε πάντα ευγενής κύριε Κοντιάδη, οφείλω όμως να σας ρωτήσω πιεστικά, δεν θα μπορούσε με έναν παρενετικό λόγο? Είναι όλοι φορείς δικαιοσύνης, υπήρξε ανώτατο δικαστικός, ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ ήταν, συνεργαζόντουσαν την περίοδο του δικαστικού σώματος που θήτευαν και οι δύο, είναι ομολογουμένος ευθεία παρέμβαση στο έργο μιας ανεξάρτητης αρχής και εδώ οι νόμοι πάνε να ερμηνεύσουν το Σύνταγμα και όχι με το Σύνταγμα να ερμηνεύουμε νόμους. Ποιος, ο ρυθμιστής του πολιτεύματος δεν πρέπει να πει δύο κουβέντες? Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να πει δύο κουβέντες ο ρυθμιστής του πολιτεύματος όταν είναι κάτι το οποίο κανένας νομικός δεν έχει αμφισβητήσει ότι έχει γίνει κατά παράβαση αρμοδιοτήτων του εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου. Έχουμε εδώ μία σύγκρουση ανάμεσα στον εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου και μία ανεξάρτητη αρχή ως προς τις αρμοδιότητες της δεύτερης. Παρεμβαίνει με έναν τρόπο εσφαλμένο ο εισαγγελέας του Αιρίου Πάγου. Εδώ δεν χρειάζεται να ρίξουμε άλλο λάδι στη φωτιά. Νομίζω ότι και η δήλωση που κάναμε 15 συνταγματολόγοι αλλά και όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα και η πολύ σημαντική ομόφωνη ή μάλλον όχι ομόφωνη αλλά χωρίς μειοψηφία απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να καταδικάσει για τους λόγους που προανέφερα την γνωμοδότηση του εισαγγελέα αρκούν. Το ζητούμενο για μένα είναι να λήξει εδώ αυτή η ιστορία, να μην έχει συνέχεια, να μην δούμε να γίνονται εκτροπά όπως να πραγματοποιήσει τις απειλές που περιλαμβάνονται στην γνωμοδότησή του εισαγγελέας και να δώσει εντολή σε κάποιους άλλους εισαγγελείς να διώξουν ποινικά είτε τον πρόεδρο και της ΑΔΑΕ και τα μέλη της ΑΔΑΕ όπως αναφέρει στην τελευταία σύλληψη γνωμοδότησής του είτε τους παρόχους οι οποίοι θα αφήσουν την ΑΔΑΕ να κάνει τη δουλειά της και να ασκήσει το ελεγκτικό της έργο. Διότι αν αφαιρέσουμε από την ΑΔΑΕ αυτό το ελεγκτικό έργο δεν μένει τίποτα. Είναι ένα κέλυφος αδιανό. Είναι πλέον μια σκιά του εαυτού της. Θα ήταν αδιανόητο να δεχθούμε αυτή την ερμηνεία που επιχειρεί ο εισαγγελέας του Αιρίου Πάγου. Εδώ θα ήταν και αντισυνταγματικό και αντίθετο στις ενωσιακές υποχρεώσεις της χώρας. Και αντίθετο και σε ρητή διάταξη νόμου, έτσι, που δεν έχει ούτε τροποποιηθεί ούτε καταργηθεί. Σωστά. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Νικόλας, καλημέρα στον κύριο καθηγητή. Μίλησε για ολιγορία. Πρόκειται πράγματι για ολιγορία ή για πρόθεση και συγκεκριμένη στρατηγική? Εδώ βλέπουμε, λέει, μεθοδευμένη και οργανωμένη συγκάλυψη, στην οποία λαμβάνουν μέρος άπαντες από την ηγεσία μέχρι τους δημοσιογράφους του εκάστοτε καναλιού. Μην τους βαλιάζουμε όλους. Και επιπροσθέτως, άλλος φίλος λέει, μα κύριε Κοντιάδη, εσείς βλέπετε αυτά που βλέπετε και ο περισσότερος κόσμος, αλλά σήμερα έχουμε κρίσεις για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όπου παραμένει ο αρχηγός Γεθά μετά τα όσα έχουν αποκαλυφθεί εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν θα διαφωνήσω με τους δύο ακροατές μας, ούτε με τον πρώτο, ούτε με τον δεύτερο. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Εγώ δεν μίλησα για ολιγορία, μίλησα για σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο. Σκάνδαλο συγκάλυψης μέσα στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και το είπα και σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση του Γιάκου, ότι αποτελεί μέρος, και το γράψαμε μάλιστα και σε ένα κοινό μας άρθρο με τον συνάδελφο τον κύριο Σωτηρέλη, ότι πράκεται για ένα ακόμα κρίκο σε αυτήν την αλυσίδα της συγκάλυψης. Τώρα, εγώ θα περάσω στην απέναντι οχθή, διότι πρέπει να πω ότι εκτός από κορυφαίος συνταγματολόγος πανευρωπαϊκά, κύριε Κοντιάδη, είστε και ένας άνθρωπος που απηχεί και ακουμπάει στο σφιγμό της κοινωνίας. Για μένα αυτό είναι το κριτήριο για τους συνταγματολόγους, να μπορούν να πιάνουν τον παλμό της κοινωνίας. Υπάρχει μια άποψη που λέει: καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Τι με νοιάζει αν με παρακολουθούν, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Είναι έτσι? Όχι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Αν κάποιος θέλει να εκχωρεί τις ιδιωτικές του στιγμές μπορεί να το κάνει και πολλοί το κάνουμε βέβαια με τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook να ανεβάζουν όσοι επιθυμούν προσωπικές στιγμές ή πληροφορίες για τις προτιμήσεις τους, τις πολιτικές, τις κοινωνικές, τις θα έλεγα εντελώς προσωπικές. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται κατ' επιλογή. Δεν γίνεται
με παρακολουθήσεις ανεξέλεγκτες που φτάσανε σε ακραία νούμερα, 15.500-16.000 παρακολουθήσεις το 2021, είναι ανασύλληπτος αριθμός. Διότι δεν αφορά μόνο 16.000 παρακολουθούμενους, αφορά και όλους εκείνους με τους οποίους επικοινωνούσαν αυτοί οι παρακολουθούμενοι. Εδώ έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο αδερφό, ο οποίος παρακολουθεί ένα τεράστιο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας, επικαλούμενο αυτό το σύστημα που της ΕΥΠ, το οποίο άσκησε αυτές τις αρμοδιότητες αντισυνταγματικά και παράνομα, επικαλούμενο την εθνική ασφάλεια. Δηλαδή, εκατοντάδες τελικά χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούνται, επειδή κάποιος κίνδυνος εθνικής ασφάλειας αόριστος έχει υποστηριχθεί ότι υφίσταται εν προκειμένου. Και εγώ θα λέγω ότι υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό εδώ. Ότι από όλες αυτές τις παρακολουθήσεις δεν προέκυψε ένας φάκελος δικογραφίας. Να βρούμε δηλαδή ότι ο Σαχίνης ή ο Κοντιάδης καλώς παρακολουθούνταν ή πάντως παρακολουθούνταν με αποτέλεσμα να βρούμε τους κινδύνους που προκαλούσε για την εθνική μας ασφάλεια. Και αυτό κάτι δείχνει. Πάμε λιγάκι, σας παρακαλώ πολύ, στο λίγο χρόνο που απομένει, σε πιο, κατά τη γνώμη μου, βαθύτερες καταστάσεις. Ερώτημα, εδώ διαβάζω του Βασίλη. Είμαι 22 χρονών, κύριε Κοντιάδη. Πιστεύετε σοβαρά ότι με αφορά η υπόθεση των υποκλοπών παρακολουθήσεων ως νέο άνθρωπο ή είναι ένα θέμα αμίγως νομικό, συνταγματικό και των κομμάτων? Όχι, εγώ θα έλεγα ότι κατεξοχήν αφορά ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν έχει υποστεί, αν θέλετε, αυτόν τον μυθριδατισμό που υφιστάμεθα σιγά σιγά όλοι οι μεγαλύτεροι, να λέμε όχι αδερφέ, όλοι τα κάνανε ή όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εάν αφήσουμε σιγά σιγά τα δικαιώματά μας στην τύχη τους, είτε είναι παρακολουθήσεις είτε είναι άλλα δικαιώματα, ή αφήσουμε τη δημοκρατία να βιολισθαίνει σε ένα αυταρχικό καθεστώς, για να θυμηθώ και άλλες εποχές του Μεσοπολέμου και αργότερα, το να καταλήξει κανείς σε ένα καθεστώς αυταρχικό θα είναι μια έκπληξη εντός εισαγωγικών, ένα πρωί που όλα θα είναι διαφορετικά και θα αναρωτιόμαστε πώς φτάσαμε ως εδώ. Φτάνουμε ως εδώ βήμα-βήμα, σταγόνα-σταγόνα. Και το να μην αντιδρούν οι πολίτες είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της δημοκρατίας. Τώρα, λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Κύριε Κοντιάδη, ποιες κινήσεις, κατά τη γνώμη σας, ποια μέτρα θα προτείνατε ώστε να μην είναι εύκολο σε καμία εξουσία διαχρονικά να τοποθετεί ουσιαστικά τη δημοκρατία και τους δημοκρατικούς κανόνες του παιχνιδιού και για τον πολίτη στο απόσπασμα? Κοιτάξτε, έχουμε ένα σύνταγμα για το οποίο οι περισσότεροι Έλληνες είναι υπερήφανοι. Σήμερα δημοσιεύεται στα νέα ένα μέρος μιας πανελλαδικής δημοσκόπησης, την οποία προκάλεσε το Κέντρο Ευρωπαϊκού Σταματικού Δικαίου Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, με ερωτήσεις τις οποίες προετοιμάσαμε και από τις οποίες προκύπτουν πολύ σοβαρά πράγματα. Θα παρουσιάσουμε την έρευνα, την πλήρη έρευνα, την ερχόμενη Πέμπτη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα syntagmawatch.gr για να δει ο καθένας τι πιστεύουν οι Έλληνες, η ελληνική κοινωνία, για το Σύνταγμά μας. Και θα σας πω ένα πράγμα μόνο, το οποίο είναι σημαντικό για την ερώτηση του ακροατή σας. Πιστεύουμε ότι το Σύνταγμά μας είναι σημαντικό, ένα σημαντικό κείμενο. Τιμούμε αυτό το κείμενο, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρούμε, και νομίζω εύλογα, ότι οι κρατικές εξουσίες δεν το τηρούν, δεν το σέβονται, δεν το τιμούν. Άρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε τη δημοκρατία είναι να σεβόμαστε τους θεσμούς και να επιβάλλουμε στις εξουσίες, νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική, να το τηρούν. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μάθημα το οποίο πρέπει να πάρει η ελληνική κοινωνία κάποια στιγμή, και όλοι μας να αντιλαμβανόμαστε ότι το Σύνταγμα δεν είναι διακοσμητικό, είναι εκεί για να προστατεύει το πολίτευμα και τα δικαιώματά μας. Κύριε Κοντιάδη, πιστεύετε ότι ευθέως πέρα από τις πολιτικές μπορεί να προκύψουν και ποινικές ευθύνες και μάλιστα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού από αυτή την ιστορία? Βεβαίως, θα μπορούσαν να υπάρξουν και ποινικές ευθύνες. Για να υπάρξουν όμως ποινικές ευθύνες θα πρέπει να στοιχειοθετηθούν συγκεκριμένα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ελληνική κοινωνία, ο νομικός κόσμος, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρούσε μια τέτοια διαδικασία.
Αλλά για μένα αυτή τη στιγμή το ζητούμενο δεν είναι να συζητήσουμε για ποινική δίωξη. Το ζητούμενο είναι να φτάσουμε πρώτα απ' όλα σε μια διαδικασία που πραγματικά θα έρθουν όλα στο φως. Σε μια ανάληψη πολιτικής ευθύνης και σε μια επίγνωση όλων μας ότι αυτά τα θέματα δεν είναι ούτε δευτερεύοντα μπροστά στα άλλα, ούτε ασήμαντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι εξίσου σημαντικά με τα άλλα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Έχετε μια εξήγηση με την εμπειρία που διαθέτετε, γιατί όσοι έρχονται στο προσκήνιο τι παρακολουθούντουσαν? Στην ουσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν πράττουν τίποτα σαν να το αποδέχονται. Εντάξει, με παρακολουθούν και τι έγινε? Τώρα μπαίνουμε σε ένα αστυνομικό σενάριο. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, δηλαδή με παρακολουθούν και τι έγινε. Θα έλεγα το αντίθετο. Με παρακολουθούν, αλλά για λόγους που εγώ ο ίδιος ως παρακολουθούμενος γνωρίζω, δεν θέλω να συγκρουστώ με αυτούς που με παρακολουθούν. Όσοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να συγκρουστούν, συγκρούστηκαν. Βγήκανε από τον κύριο Τέλογλου, τον κύριο Κουκάκη, μέχρι πολιτικά πρόσωπα όπως ο κύριος Κίρτσος ή ο κύριος Ανδρουλάκης πρωτίστως, γιατί αυτός πρώτος έθεσε το θέμα της παρακολούθησης του, ή άλλοι πολιτικοί και δημοσιογράφοι, και ζήτησαν να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει. Και τι έκανε η κυβέρνηση? Όχι μόνο δεν δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης, αλλά υπήρξε αυτό το εγχείρημα συγκάλυψης. Υπήρξε ένας νόμος πρόσφατος, ο 5002 του 2022, τον οποίο επικαλείται και ο κύριος Ντογιάκος, βέβαια τον επικαλείται κατά εσφαλμένο τρόπο, γιατί η παλιότερη νομοθεσία δεν έχει αλλάξει. Και σε αυτό το νέο νόμο προβλέπεται ότι για να ενημερωθεί κάποιος αν παρακολουθούνταν και για ποιο λόγο παρακολουθούνταν, πρέπει να περάσουν 3 χρόνια. Αυτά τα πράγματα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα έχει κρίνει ως αντίθετα στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, αντίθετα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και αυτά είναι τα μεγάλα θέματα που τίθενται εδώ. Όσοι από την άλλη πλευρά υποστηρίζετε, δεν ξέρω αν υπάρχουν αποδείξεις από στα μέσα τα οποία το έχουν προβάλει, ότι παρακολουθήθηκαν, είτε ο κύριος Χατζηδάκης, που αποδείχθηκε ότι παρακολουθούνταν, είτε ο κύριος Φλώρος, και δεν έχουν κάνει κάποια ενέργεια για να διαπιστωθεί ποιος, γιατί παρακολουθούνταν και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της παρακολούθησης, έχουν τους δικούς τους λόγους να μην το πράττουν. Ναι, έχετε δίκιο. Να σας πω, όση ώρα μιλάμε, ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι παρατείνεται για ένα έτος η θητεία του αρχηγού ΓΕΘΑ, του κυρίου Φλώρου, αλλά επιλέγονται νέοι αρχηγοί Γενικού Επιτελείου Στρατού και Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Αρχηγός του στρατού ο αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης. Αρχηγός Γένου αντινάβαρχος Ιωάννης Δρυμούσης. Αποστρατεύονται οι κύριοι Χαράλαμπος Λαλούσης και Στέλιος Πετράκης. Να μία εξήγηση, αλλά εγώ θέλω να το κάνω χειρότερο. Με αυτό θέλω να κλείσουμε. Επειδή πολλοί λένε και τι μας νοιάζει. Σας ρωτώ ευθέως, κύριε Κοντιάδη, αυτό το τι μας νοιάζει. Έχουμε σκεφτεί ότι ανάμεσα στους παρακολουθούμενους ενδεχομένως να είναι και με ένας κρίσιμος, ενδεχομένως λέω, δεν υπάρχουν αποδείξεις, αριθμός βουλευτών οι οποίοι δια της σιωπής ψηφίζουν νόμους που αφορούν την καθημερινότητά μας? Το βουλευτές που είπατε, εγώ θα έλεγα ότι είναι μικρότερης σημασίας από ότι υπουργοί και από ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ χειρίζεται το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας της χώρας, της εθνικής άμυνας της χώρας, σε μια περίοδο μάλιστα που έχουν ενταθεί απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Το να παρακολουθείται αυτός ο οποίος μπορεί να έχει συνομιλήσει με ομολόγους του, με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, με ανθρώπους που διαχειρίζονται πολύ σοβαρά ζητήματα για την άμυνα της χώρας, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και προφανώς θα έλεγα ότι αποτελεί μια απειλή η παρακολούθησή του για το ίδιο το αξιόμαχο της χώρας. Αυτά τα πράγματα θα έπρεπε να έχουν διερευνηθεί σε πολύ μεγαλύτερο βάθος και να αποκαλυφθεί γιατί παρακολουθούνταν και ποιες είναι οι συνέπειες του ότι παρακολουθούνταν. Να κλείσω με το φίλο τον Νίκο. Μήπως αυτή η κατεπιλογή έκθεση των προσωπικών δεδομένων και επιλογών μέσω των social media έχει δημιουργήσει τελικά το κατάλληλο υπόστρωμα και τις χιλιαρές αντιδράσεις του κόσμου απέναντι στο σκάνδαλο των υποκλοπών? Εγώ δεν θα συμφωνήσω σε αυτό. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας κοινής γνώμης, η οποία όπως είπα κατά ένα μέρος δημοσιεύεται σήμερα στα νέα με ένα δικό μου σχολιασμό και στην πληρότητά της σε 3 μέρες την ερχόμενη Πέμπτη, αποδεικνύει ότι οι Έλληνες παίρνουν πάρα πολύ σοβαρά την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Είναι λάθος να ακούμε και να πειθόμεθα ότι υπάρχει αδιαφορία. Δεν υπάρχει καμία αδιαφορία. 80% των Ελλήνων
θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η υπόθεση των παρακολουθήσεων, θεωρούν ότι αν έχει ευθύνη ο Πρωθυπουργός ή οι υπουργοί για αυτές τις παρακολουθήσεις, δεν θα τους ξαναψήφιζαν. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Και διαψεύδουν αυτό το οποίο λέγεται και το διαψεύδουν με μετρήσιμα στοιχεία. Ότι δεν ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία στις παρακολουθήσεις. Άλλο τώρα αν πιστεύει πως πράγματι ο Πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για τις παρακολουθήσεις. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και γι' αυτό το θέμα υπάρχουν μετρήσεις. Βέβαια, το τι τελικά θα συμβεί θα το δούμε σε εκλογές. Θα κλείσω και κλείνουμε εδώ με το φίλο τον Χρήστο. Είπε, λέει, ο κ. Κοντιάδης πριν από λίγο και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι η επιτομή, ότι το πιο σοβαρό είναι η παρακολούθηση του αρχηγού ΓΕΘΑ, ιδίως σε τόσο κρίσιμες συνθήκες. Αλήθεια, λέει, κύριε Κοντιάδη. Αν για λόγους εθνικής ασφαλείας παρακολουθεί το αρχηγός στον οποίο έχουμε αναθέσει την εθνική ασφάλεια της χώρας και τελικά προκύπτουν αγοροπολισίες σύμφωνα με το δημοσίευμα, πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα? Η κυβέρνηση εμπιστεύεται κάποιον για τον οποίο αφήνονται υπόνοιες περί λειτουργίας μαύρου χρήματος και από την άλλη ο ίδιος εμπιστεύεται μια κυβέρνηση να το αναθέσει? Κοιτάξτε τώρα, η κότα έκανε τα αυγό, τα αυγό την κότα. Την εθνική ασφάλεια όταν τον παρακολουθεί για εθνική ασφάλεια. Το θέμα είναι ακόμη πιο σοβαρό. Αν υπάρχει μια παρακολούθηση και μένει να επιβεβαιωθούν όλα αυτά για την εικασίες, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάζω πράγματα στη βάση εικασιών, αλλά αν κάναμε μια υπόθεση και λέγαμε ότι υπήρχαν προβλήματα, ζητήματα μαύρου χρήματος, εδώ φεύγουμε πια από θέμα εθνικής ασφάλειας και πάμε σε πολύ σοβαρά κακουργήματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσει η ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Κοντιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρίως γιατί απαντήσατε και σε απευθείας χρόνο στους ακροατές εδώ, στα ερωτήματα που έθεσαν. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για τις εύστοχες ερωτήσεις των ακροατών σας. Να είστε καλά.